Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με ανεπηρία, το προηγούμενο διάστημα, οι σύλλογοι ΑΜΕΑ του νομού Άρτας πραγματοποίησαν εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης υπέρ των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων των ατόμων με ανεπηρία. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, όπως προλογίσατε και είπατε, έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες περίπου κάποιες δράσεις που γίνονται με τους συλλόγους ΑΜΕΑ του νομού μας. Και όχι μόνο, δηλαδή όπως είναι και το ΕΟΛΟΣ, το οικοτροφείο και το γενικά. Πάντα σε συνεργασία και με τη βοήθεια του Μουσικού Σχολείου που μας βοηθάνε σε όλες τις εκδηλώσεις. Έχουμε κάνει κάποιες δράσεις και θα κορυφωθούν το Σάββατο. Βέβαια, χτες έγινε η μεγάλη μας εκδήλωση, που, αλλά εντάξει, τα είχαμε προγραμματίσει διαφορετικά, αλλά λόγω του καιρού της βροχής μας βγήκανε λίγο αλλιώς το πρόγραμμα. Χτες συγκεκριμένα είχαμε στο επιμελητήριο, ήταν όλες οι δομές ΑΜΕΑ του νομού μας και πάλι με το Μουσικό Σχολείο, και κάναν τα παιδιά στο χώρο εκεί πέρα, βρεθήκαν όλα μαζί τα παιδιά και κάναν διάφορες χειροτεχνίες, ζωγραφική, γλυπτική, φτιάξανε κάποια ζαχαροπλαστική που είναι μέσα στο πρόγραμμα που κάνουμε πάντα για τα παιδιά, για να μπορούν τα παιδιά να βρίσκονται μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν απόψεις, γιατί και τα παιδιά μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα τα παιδιά τα συγκεκριμένα περάσαν από όλα τα στάδια, όπως είναι το δημοτικό, το ειδικό δημοτικό, όπως είναι το έξι, το γλυκόριζο, και γνωρίζονται μεταξύ τους. Βέβαια είναι σε διαφορετικές δομές και μας βρίσκεται τουλάχιστον αυτή η συγκεκριμένη μέρα για να βρίσκονται τα παιδιά μεταξύ τους και να τα πούνε με λίγα λόγια. Και θα κορυφωθούν, συγγνώμη, εκδηλώσεις το Σάββατο. Θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις που έχουν ήδη, όπως είπαμε, έχουν ξεκινήσει. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγκαλιά, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ, πραγματοποιεί ημερίδα με θέμα το κοινωνικό στίγμα και η αναπηρία. Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στο Εργατικό Κέντρο Άρτας. Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα στο Εργατικό Κέντρο, ο Σύλλογος Αγκαλιά, όπως κάθε χρόνο, είναι η τρίτη χρονιά φέτος, διοργανώνουμε μία εκδήλωση. Φέτος το θέμα της εκδηλώσεως είναι το κοινωνικό στίγμα. Δηλαδή πώς στιγματίζεται κάποιος, κάποια οικογένεια που έχει ένα μέλος της, άτομο με ΑΜΕΑ, με αναπηρία, ή και γενικά όταν υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που έχει ένα πρόβλημα υγείας και το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Αυτό είναι με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, Αγκαλιά, στα πλαίσια της δράσης που κάνουμε, της ενημέρωσης πιο πολύ για τον κόσμο, τι ακριβώς είναι όλες οι αναπηρίες και γενικά πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σαν κοινωνία. Ομιλητές της εκδήλωσης θα έχουμε φέτος τον κύριο Περιτογιάννη Βάιο, είναι ψυχίατρος, επιστημονικός υπεύθυνος κινητής μονάδας ψυχικής υγείας Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Θα είναι ο κύριος Καλαμπόκης, ο Γεώργιος, ο γιατρός του ψυχίατρος και γιατρός του επιστημονικός διευθυντής της Αγκαλιάς. Θα είναι η ψυχολόγος του κέντρου μας, η Μαρία Ειρήνη Μάνθου, και η κοινωνική λειτουργός, η Κικιόνι Αγαθή. Αυτοί θα αναπτύξουν το θέμα για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, με λίγα λόγια, που έχουν τα άτομα με αναπηρία. Γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί να γίνονται βήματα, αλλά δυστυχώς τα βήματα είναι πολύ αργά, αργούμε πολύ δηλαδή πάνω σε αυτά τα θέματα. Και όπως... Ο κύριος Γεωργοδήμος επισημαίνει ότι το θέμα της ημερίδας είναι επίκαιρο και καλεί όλους τους γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ να ενημερωθούν και να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Ναι, πάντα προσωπική μου άποψη. Υπάρχει αυτή η κοινωνική ανισότητα και αυτό που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, όλα ξεκινάνε από το σχολείο. Πρέπει να γίνει ενημέρωση στους μαθητές των σχολείων,
να γίνονται ενημερώσεις για την αναπηρία. Τι είναι αναπηρία, τι είναι το κάθε είδος αναπηρίας και πώς μπορούμε να, πώς μάλλον να συμπεριφερόμαστε σε ένα άτομο με αναπηρία. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία. Κάποτε πρέπει να γίνει αυτό. Κάποιος επιτέλους πρέπει να το ξεκινήσει αυτό. Όπως γίνεται στο εξωτερικό, που κάνουν διάφορες ενημερώσεις στα σχολεία για το τι είναι αναπηρία, τι είναι το σύνδρομο Down, τι είναι ένα παιδί που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και πώς μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όχι μόνο στο ίδιο το παιδί αλλά και στην οικογένεια. Γιατί όταν βλέπουμε κάποιον στο δρόμο, του συμπεριφερόμαστε τελείως διαφορετικά από ότι σε ένα φυσιολογικό άτομο, όπως λεγόμαστε ότι θεωρούμαστε φυσιολογικά άτομα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι εμείς έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με διάφορες δράσεις για να ενημερώνουμε και τον κόσμο και τους γονείς πάνω απ' όλα, γιατί όπως είπαμε ότι είναι γονείς οι οποίοι με στενοχωρεί αυτό το γεγονός αυτό, ότι κρατάνε τα παιδιά τους κλεισμένα ακόμα μέσα στα σπίτια. Αυτό είναι πολύ στενάχωρο και... Μπράβο, σωστά τα λέτε. Ακόμα υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Τώρα, οι γονείς, είναι κακό να κρύβεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Και όπως έχουμε πει πάντα, θα το λέω και πάντα, ότι να έρθουν στο σύλλογο. Είμαστε πάντα διαθέσιμοι να τους ενημερώσουμε, να βρούμε κάποιον τρόπο που να βγει το παιδί από το σπίτι, να κοινωνικοποιηθεί το παιδί, γιατί υπάρχουν και άλλες δομές εδώ, όχι μόνο εμείς, και άλλες δομές που μπορούν να βοηθήσουν και είναι κρίμα για κάποιο παιδί που έχει ένα πρόβλημα αναπηρίας να το κρατάς κλεισμένο μέσα στο σπίτι. Γιατί παραδείγματα πολλά που έχουμε και από το σύλλογό μας, ότι οι παιδιά τα οποία ήταν κλεισμένα μέσα στο σπίτι και ήρθαν στο σύλλογο, έχουν κοινωνικοποιηθεί τόσο πολύ που και εμείς έχουμε εκπλαγεί με αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια αυτό εντάξει προϋποθέτει κάποιους όρους, δηλαδή να έχεις τα κατάλληλα άτομα να μπορούν να συμπεριφερθούν στο παιδί, το χώρο, να μπορεί το παιδί να κάνει κάποιες δράσεις και γενικά όλα πρέπει να δώσεις και στα παιδιά τα συγκεκριμένα με αναπηρίες, τα εφόδια, να μπορούν να τους κάνεις τη ζωή λίγο πιο εύκολη, όσο φυσικά είναι το δυνατό, το μέτρο του δυνατού. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγκαλιά για ακόμη μία φορά εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη δωρεάν των δύο μίνι μπας για τη μεταφορά των παιδιών. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, ναι, είναι το πρώτο μας περιουσιακό στοιχείο σαν αγκαλιά. Το πρώτο μας περιουσιακό στοιχείο. Πέρα από τα παιδιά, που τα παιδιά δεν είναι περιουσιακό στοιχείο, είναι κάτι το ανεκτήμητο για το σύλλογό μας. Είναι το πρώτο μας περιουσιακό στοιχείο. Θέλω να ευχαριστήσω την περιφέρεια που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για να μας βοηθήσει για τη χορήγηση του λεωφορείου, όπως και η Αγία Θεοδώρα βέβαια, μαζί το κάναμε το κάλεσμα, και το Δήμο Νικολάου Σκοφά που ανταποκρίθηκε δηλαδή στην πρόσκλησή μας να μας βοηθήσει για να γίνεται όλη η διαδικασία κοινώς η χαρτούρα, να το πούμε στο... που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθήσανε και επιτέλους έχουμε το δικό μας λεωφορείο. Για τα παιδιά ήταν κάτι το πρωτόγνωρο και ακόμα και αυτή τη στιγμή που το βλέπουν δεν θέλουν να βγαίνουν από το λεωφορείο μέσα. Συνέχεια γι' αυτό μιλάνε, χαίρονται πάρα πολύ, το είπαν στους γονείς τους, το λένε στους φίλους τους ότι έχουμε το δικό μας μεταφορικό μέσο. Και όπως είπαμε και πάλι θέλω να ευχαριστήσουμε και την περιφέρεια και το Δήμο Νικολάου Σκοφά για την ενέργεια. Τώρα όσον αφορά για το λεωφορείο. Το λεωφορείο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, θα ξεκινήσουμε τα δρομολόγια τα δικά μας. Μπράβο, θα μεταφέρουμε τα παιδιά με το δικό μας μεταφορικό μέσο, όπως γινόταν πριν με ενοικιαζόμενο, τώρα θα έχουμε το δικό μας. Έχουμε κάνει διαγωνισμό, ο οποίος τελείωσε ο διαγωνισμός και έχουμε προσλάβει δύο άτομα, ένα οδηγό και ένα συνοδηγό, οι οποίοι θα είναι καθημερινά, θα ασχολούνται με τη μεταφορά των παιδιών από το σπίτι προς το κέντρο και από το κέντρο προς το σπίτι, όπως γίνονταν με το ενοικιαζόμενο. Απλώς η διαφορά είναι ότι θα έχουμε το δικό μας. Και επίσης θα μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλές δράσεις άλλες που δεν μπορούσαμε μέχρι στιγμής, γιατί
μας πει ήταν πιεσμένος ο χρόνος με το μεταφορικό μέσο. Από τη στιγμή που έχουμε το δικό μας, θα μπορούμε τα παιδιά να τα πάρουμε και να πάμε σε πολλές άλλες περιοχές, όπως Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα, που θέλουμε να πάμε, αλλά λόγω του περιορισμένου του ωραρίου δεν μπορούσαμε. Τώρα, ευτυχώς δηλαδή, αυτό το πρόβλημα λύθηκε. Και όπως το μεγαλύτερο που ήταν οι μεταφορές που θα έχουμε πλέον το δικό μας. Καταλήγοντας, ευχήθηκε για καλές γιορτές. Το κάλεσμα είναι, εγώ θέλουμε να έρθετε όλοι στην εκδήλωσή μας. Η εκδήλωση συγκεκριμένη δεν αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία, αφορά και τα γενικά όλη την κοινωνία, γιατί το κοινωνικό στίγμα δεν είναι μόνο η αναπηρία, είναι και όπως είπαμε και κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, το οποίο μπορεί να απομονώσει κάποια οικογένεια, να τη στιγματίσει με λίγα λόγια. Θέλουμε να έρθετε όλοι και σας προσκαλούμε όλους στην εκδήλωσή μας. Βέβαια θα έχουμε στην εκδήλωση, θα έχουμε και ένα μπαζάρ λόγω των Χριστουγέννων, κάποια αναμνηστικά, κάποια δωράκια δηλαδή που τα έχουν φτιάξει τα παιδιά με τη βοήθεια του προσωπικού. Θέλουμε να έρθετε όλοι και όχι μόνο να έρθετε, να συμμετέχετε και στην εκδήλωση κάνοντας ερωτήσεις πάνω στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Σας περιμένουμε όλους στην εκδήλωση. Και τώρα εν ώψη των Χριστουγέννων θα ήθελα να απευθύνω ένα μήνυμα, να έχετε πάντα υγεία, οικογενειακή ευτυχία, χαρά και να ξέρετε ότι με τα προβλήματα όλα λύνονται με τη βοήθεια. Ζητώντας βοήθεια από κάποιον μπορούμε να τα λύσουμε όλα τα προβλήματα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγαλύτερο που υπάρχει. Απλώς να υπάρχει υπομονή και πάνω απ' όλα η υγεία και όλα τα άλλα θα βρουν το δρόμο τους. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και πάλι το σταθμό σας για τη πρόσκληση που μας κάνατε και για την όλη μέχρι τώρα κάλυψη που όλες τις δράσεις που κάνουμε σαν αγκαλιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.